Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχετε δει όλες τις σημαντικές εξελίξεις σήμερα στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Λοιπόν, να δούμε άλλα σημαντικά. Σας έχουμε πει ότι η Ελλάδα έχει στείλει συστοιχεία αντιαεροπορικών συστημάτων μακρού βεληνικούς MIM 104 Patriot στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να φυλάττουν στρατηγική σημασία τμήματα του εναερίου χώρου της χώρας από τους φιλοϊρανούς τρομοκράτες Χούθη. Εναντίον των Χούθη, η Ελλάδα έχει στείλει και βαριά οπλισμένη και με αντιντρόουν συστήματα, αντιπλοϊκούς πυράβλους, αντιαεροπορικά, ανθυποβρυχιακά και άλλα μέσα, την περίφημη Ήδρα. Ετοιμάζει την Ψαρά να τη διαδεχθεί και μετά μάλλον οι Σπέτσες. Η συμφωνία εξ αρχής προέβλεπε να πληρώνει η Σαουδική Αραβία τα βλήματα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει και να αναβαθμίσει στο PAC-3 το σύστημα που θα σταλεί εκεί. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για νέο πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Αθηνών-Ριάντ μετά την παρουσία στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα του αρχηγού ΓΕΘΑ. Παρατείνεται η παραμονή της δυνάμεως εκεί, υπάρχει πολυάριθμη δύναμη της πολεμικής αεροπορίας που χειρίζεται το σύστημα και προχωρεί η χώρα των Σαούντ, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, στην αναβάθμιση στο επίπεδο PAC-3. Έχουν αργήσει κιόλας, έπρεπε να είχε ήδη γίνει. Από το Σάββατο 11 έως τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο βασίλειο μετά από πρόσκληση του ομολόγου του, Chairman of the General Staff, General Fayyad bin Ahmed Al-Ruwaili. Λοιπόν, μίλησαν για τα διμερεί, τις περιφερειακές εξελίξεις. Καιρός είναι, εμείς βοηθήσαμε τη Σαουδική Αραβία να παίξει και εκείνη το ρόλο της. Ενώ πριν κλείσω να σας πω για τον καθηγητή Ροζάκη, φέρεται σύμφωνα με ελληνικές πηγές να έχει πει: εμείς φοβόμαστε με το θέμα της κυριαρχίας ότι μπορεί να βρεθεί ένα διεθνές δικαστήριο, το οποίο να πει μάλιστα έχουν δίκιο οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, για παράδειγμα στην αποστρατιωτικοποίηση. Είπε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 91,6 και 105,8. Η εκπομπή είναι το GPS επικαιρότητας και ο δημοσιογράφος Θάνος Σιαφάκας. Ο Χρήστος Ροζάκης, ομότιμος συγγνώμη καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, δεν πιστεύω, είπε, ότι θα υπάρξει ρήξη μεταξύ των δύο ηγετών με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη πριν γίνει, τα είπε, η επίσκεψη, και δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από τη μεριά τους. Το θέμα είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα και μέσα σε αυτό θα μπορούσαν να λυθούν και τα προβλήματα που μας απασχολούν. Στη συνάντηση αυτή δεν περιμένουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να κατακτήσουμε μια εμπιστοσύνη και να προχωρήσουμε με βάση αυτό. Τώρα, αν υπάρχουν αιχμές στη συζήτηση που μπορεί να υπάρξουν λόγω της πρόσφατης συμπεριφοράς της Τουρκίας στο θέμα της Παναγίας της χώρας, της μονής της χώρας εννοεί, εκεί θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξει ρήξη ανάμεσα στους δύο ηγέτες και έπεσε μέσα ο καθηγητής Ροζάκης. Ο Ερντογάν θέτει θέματα, είπε, ανάμεσα στα άλλα κυριαρχίας, είναι η αλήθεια, δηλαδή θέτει θέμα για αλήθεια ζώνης με το κάζους μπέλι, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Θέτει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και της κυριαρχίας των νησιών. Είναι δύο πράγματα τα οποία εμάς μας απασχολούν πολύ και εμείς έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, είπε ο καθηγητής, ο οποίος και άλλες φορές έχει υποστηρίξει ότι η Τουρκία είναι ισχυρή χώρα και καλό θα είναι να τα βρούμε με την Τουρκία. Σας το λέω τώρα με δικά μου λόγια, αλλά νομίζω ότι παλαιότερα έχω διαβάσει από τον συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος συνέχισε λέγοντας στην ίδια εκπομπή ότι ο Ερντογάν επιμένει ωστόσο κάτι που βεβαίως αποτελεί ένα φραγμό στη δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπάνω. Εάν δεν υποχωρήσει ο Ερντογάν και εμείς παραμείνουμε σταθερά στη θέση ότι δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας, τότε βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και ξέρετε, αν υπάρξει τέτοιο αδιέξοδο και δεν συζητηθούν σύντομα τα προβλήματα των θαλασσίων ζωνών, το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση η Τουρκία και να βρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε πριν δεν αποκλείεται. Το θέμα είναι οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα υποχωρήσει στο ζήτημα αυτό, θα έχουμε μια εξέλιξη. Αν όχι, θα βρισκόμαστε σταθερά σε αυτό το αδιέξοδο. Δηλαδή, μας λέει ο καθηγητής ότι είναι de facto, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί και αν δεν υποχωρήσουμε κι εμείς, θα υπάρξει αδιέξοδο. Τι μας λέει δηλαδή ο καθηγητής
να υποχωρήσουμε εμείς. Εμείς, κύριε καθηγητά, τα έχουμε λυμμένα αυτά τα θέματα. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε. Μας τα έχουν πει εκείνοι που δημιούργησαν αυτό το κράτος, το στερέωσαν και το διατήρησαν. Είναι απλά 5 πράγματα. Θέλετε κάτι, μολόν λαβέ, γέα και είδω ου δίδομεν, ου φυσόμεθα τη ζωή ημών, όχι ελευθερία ή θάνατος. Δεν έχουμε προβλήματα, κύριε καθηγητά. Εγώ βέβαια δεν ξέρω όσα εσείς, αλλά οπωσδήποτε μπορώ μάλλον να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Λοιπόν, το ρώτησαν αν πιστεύει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει θέματα κυριαρχίας και είπε στο δημοσιογράφο Σιαφάκα το εξής: όλα είναι δυνατά, αλλά είναι απευκταίο αυτό βέβαια. Ξέρετε, εμείς φοβόμαστε με το θέμα της κυριαρχίας ότι μπορεί να βρεθεί ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο να πει μάλιστα έχουν δίκιο οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, για παράδειγμα στην αποστατιωτικοποίηση. Το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να υποχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα. Και πιστεύω ότι το οτιδήποτε και να συζητηθεί, η Ελλάδα έχει δίκιο σε ορισμένα θέματα και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να γίνει, και αν ακόμα συζητηθούν τα θέματα αυτά, να μην είναι θετική απόφαση ενός δικαστηρίου γύρω από τα θέματα της κυριαρχίας. Το θέμα είναι ότι είμαστε επί ξηρού ακμής. Τι κάνουμε αν η Τουρκία εμένει στο ζήτημα της κυριαρχίας? Δηλαδή, ή θα το αφήσουμε να διαιωνίζεται, ή θα πρέπει να βρούμε μια λύση εφάνταστη, ούτως ώστε να αποφύγουμε την εκδίκαση αυτών των θεμάτων ή να υποχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Να πω ότι από πού και ως πού εμείς θα πάμε σε δικαστήριο να μας πει αν είναι δικά μας τα νησιά. Ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και τα λοιπά θα πήγαιναν τις προσωπικές τους περιουσίες να τις θέσουν υπό την κρίση κάποιου δικαστηρίου να αποφανθεί το δικαστήριο αν είναι δικές τους? Φυσικά όχι. Τι έχουμε εμείς είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτά που κατάφεραν να απελευθερώσουν οι πρόγονοί μας με την Εθνεγεσία το 1821, με τις σταδιακές απελευθερώσεις των επτανήσων που δόθηκαν στο βασιλέα Γεώργιο όταν ανέλαβε βασιλέας της Ελλάδος. Είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλίας τον 19ο αιώνα, της περιοχής της Σάρτας και ακολούθως η θυελώδης προέλαση των Βαλκανικών πολέμων, όπου η Ελλάδα κατάφερε να απελευθερώσει μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών της εδαφών. Δυστυχώς όχι όλα, έπεσαν επάνω Ιταλία, Αυστρο-Ουγγαρία και άλλοι και δεν μας άφησαν. Απελευθερώσαμε αρκετά τμήματα, δυστυχώς η Βόρεια Ήπειρος, τρεις πόλεις της Μακεδονίας, το μοναστήρι Δοϊράνη Γευγελή, ολόκληρη η μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας με τη Φιλιππούπολη, τη Στενήμαχο, την Αγχίαλο, τον Πύργο, τη Βάρνα, η Ανατολική Θράκη με την Αδριανούπολη και την πρωτεύουσα μας Κωνσταντινούπολη έμειναν απ' έξω. Τέλος πάντων, και τα νησιά τα ελευθέρωσε πανάρχια. Χάνεται στην αυγή του χρόνου η ελληνική παρουσία στα νησιά. Ουδής προϋπήρχε, είμαστε αυτόχθονες στο Αιγαίο. Λοιπόν, απελευθερώσαμε όλα τα νησιά, συμπεριλαμβανομένες της Σύμβουλου και της Τενέδου, άσχετα αν μας τα άρπαξαν και δεν τα αυτονόμησαν κιόλας, όπως προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης. Να συζητήσουμε τι? Για την περιουσία του κράτους μας, για τα εδάφη μας? Αλήθεια, οι Τούρκοι θα πήγαιναν σε ένα δικαστήριο αφού ψάχνει εφάνταστη λύση ο καθηγητής, και μιλώ ως μαθητής, εγώ δεν είμαι καθηγητής, εγώ δεν ξέρω τόσα, βέβαια διαβάζω και παρακολουθώ καθηγητές όπως είναι ο κύριος Φίλης, ο Γιώργος Φίλης, ο Ιωάννης Μάζης, ο Κωνσταντίνος Γρίβας βέβαια και τα λοιπά, χωρίς σειρά προτεραιότητας οι καθηγητές που προανέφερα. Δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα, εγώ ο μαθητής. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι η Τουρκία θα πήγαινε ας πούμε σε ένα δικαστήριο και θα συζητούσε αν ο πόντος της ανήκει, η Σμύρνη, η Καπαδοκία. Σήμερα ομιλούσα με Καραμαλίδες για τα θέματα της Καπαδοκίας που καθόλου δεν έχουν κλείσει. Οι Έλληνες, οι Καραμαλίδες της Καπαδοκίας βρίσκονται εδώ και σε όλο τον πλανήτη και η Καπαδοκία βρίσκεται στη θέση της παρεπιπτόντος. Λοιπόν, και οι Μικρασιάτες υπάρχουν και έχουν πολλαπλασιαστεί και είναι εκατομμύρια και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Θα πήγαινε η Τουρκία να συζητήσει ας πούμε σε ένα διεθνές δικαστήριο εάν έχει απολέσει τα δικαιώματα επί της Σύμβρου και της Τενέδου αφού δεν τις αυτονόμησε και πραγματοποίησε εγκλήματα πολέμου όπως της εθνοκάθαρσης ιδρύοντας ανοιχτές φυλακές και κάνοντας άλλα εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων εκεί για να φύγουν?
Δεν θα πήγαινε, θα έλεγε εμείς τα κρατάμε. Θα συζητήσουμε για τα εδάφη μας, εμείς ποιοι είμαστε που συζητάμε. Πρέπει δηλαδή να λερώσουμε τόσο πολύ το όνομά μας, ένα όνομα που έφτιαξε ένας Λεωνίδας, ένας Θεμιστοκλής, ένας Μιλτιάδης, ένα όνομα που έφτιαξε ένας Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ο Κοσμοκράτορας, οι Σελευκίδες, οι Πτολεμαίοι, οι Λυσίμαχοι, οι Αντίγονοι, οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, οι Κομνηνοί, οι Παλαιολόγοι, οι Ίσαυροι, η Μακεδονική Δυναστεία, ο Ιουστινιανός, ο Ηράκλειος, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, αυτά όλα, τη θυελώδη προέλαση του διαδόχου Κωνσταντίνου και την πολιτική ιδιοφυΐα του Βενιζέλου, τους ήρωες των Βαλκανικών πολέμων, τη ΕΟΚΑ, του πρώτου και του δευτέρου ιδίως Παγκοσμίου Πολέμου, της Εθνεγερσίας, θα τα πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και θα πούμε ότι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι Έλληνες που κουβεντιάζουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Θα υπήρχε Ελλάδα αν όλοι αυτοί που προανέφερα κάναν αυτή τη δουλειά? Όχι, φυσικά δεν θα υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων. Δεν μπορώ, είπε ο καθηγητής, να είμαι κάθετα, δεν μπορώ να είμαι κάθετα αντίθετο στο ζήτημα της συζήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ακόμα και το ζήτημα της αποστατιωτικοποίησης. Εγώ δεν σχολιάζω πλέον μετά από αυτό που σας διάβασα. Τα σχόλια θα είναι δικά σας. Παρακαλώ να είναι επί του θέματος και κόσμια για να δημοσιευθούν. Αν δεν είναι κόσμια τα σχόλια, ξέρετε ότι δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Όχι από μένα, από την πλατφόρμα που μας φιλοξενεί. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων από τον καθηγητή, τα είδαμε, ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε, δείτε τις κάρτες που θα εμφανιστούν στην τελική οθόνη, δείτε τις εκπομπές τις υπόλοιπες με όλα τα σοβαρά θέματα στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Αυτά προς το παρόν, να είστε όλοι καλά, κοινοποιήστε την εκπομπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι θέλετε να είστε κοντά μας και να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, κάντε like και εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.